Ο εθνομάρτυρας κυβερνήτης αποδεικνύει το μεγαλείο του στην εκκλησιαστική πολιτική του και από ένα άλλο στοιχείο που είναι ο εξοβελισμός του τεκτονισμού από τον δημόσιο, άρα και τον εκκλησιαστικό βίο. Αποδεχόμενοι και οι δύο πλευρές, Ορθόδοξη Εκκλησία και τεκτονισμός, την μεθοδολογική αρχή της συνέπειας λόγων και πράξεων, είναι πολύ εύκολο να απορριφθεί ο αυθαίρετος ισχυρισμός της Μεγάλης Τοάς της Ελλάδος, σύμφωνα με τον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Ορθοδοξότατος από την παιδική του ηλικία Καποδίστριας ανάμεσα στα εκλεκτά και δραστήρια μέλη της, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι ο μεγάλος και κερκυραίος πολιτικός συνέβαλε στην ίδρυση τεκτονικών στοών στην Ευρώπη. Για όσους έχουν μελετήσει σε βάθος, δηλαδή ολόκληρο τον βίο και την πολιτεία του μεγάλου αυτού Έλληνα πολιτικού, γνωρίζουν ότι δεν υπήρξε κρίσιμη στιγμή της ζωής του που να μην λειτουργήσε ως γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός. Όχι μόνο δεν υπήρξε τέκτονας ο Καποδίστριας, αλλά και τη σύντομη περίοδο της θητείας του ως κυβερνήτης της Ελλάδος διακήρυξε με την υπαριθμόν 2953 εγκύκλειό του ότι είναι ασυμβίβαστο να είναι κανείς ταυτόχρονα μέλος μυστικής οργάνωσης και υπάλληλος του κράτους. Έτσι, στις 22 Αυγούστου 1831 θα εκδώσει και δεύτερη εγκύκλειο, την υπαριθμόν 4286, προς όλους τους προϊσταμένους των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους, μαζί με τύπο όρκου, τον οποίο θα υπέγραφαν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι δεν ανήκουν σε καμία μυστική εταιρεία. Το πρόσωπο και η πολιτική πράξη του Ιωάννη Καποδίστρια έχουν δεχθεί πολλές ερμηνείες. Κάθε ιδεολογικός χώρος επιχειρεί να τον ταυτίσει μαζί του. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει και τη μεγαλοσύνη του. Έτσι, μπορεί με να ονομαστεί ευρωπαϊστής, διότι ευεργέτησε την Ευρώπη ποικιλοτρόπως, η ευρωπαϊκή όμως πολιτική του και η συναφής με αυτή στόχη του αποδεικνύουν ότι εκείνος δεν απέβλεπε στην Ευρώπη του Ναπολέοντος ή του Μέτερνιχ. Η ευρωπαϊκή του δράση αναπτύσσονταν παράλληλα με την ελληνική του πολιτική. Αυτό όμως σημαίνει ότι ήταν ενιαία και αδιάτμητη προσωπικότητα.